Συνεχίζονται οι συγκρούσεις του κυβερνητικού στρατού με τους αντάρτες στο Χαλέπι. Οι σύραξεις στο έδαφος και τα πλήγματα από αέρος έχουν μετατρέψει την άλλοτε κρατεά πόλη σε μια έκταση με ερείπια. Θέατρο των νέων μαχών το προάστιο Λεϊραμών, ενώ τα καθεστωτικά αεροσκάφη πλήττουν τη συνοικία Μπάνι Ζαΐντ και το στρατόπεδο της Χανταράτ. Όσοι κάτοικοι παραμένουν εκεί έχουν αποκλειστεί, με τη Μόσχα να καλεί για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Το Χαλέπι και τα περιχωρά του βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση που ανθρωπιστικά μπορεί να χαρακτηριστεί έως και κρίσιμη. Προτείνουμε στη δημιουργία του ανθρωπιστικού διαδρόμου να συνεργαστούν όλες οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις που δρούν στη Συρία, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας. Σχεδόν 400.000 Σύριοι βρίσκονται αποκλεισμένοι στο Χαλέπι. Μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες σκοτώθηκαν πάνω από 1.400, εκ των οποίων οι 331 ήταν παιδιά. Η πόλη παραμένει κυριολεκτικά σε κατάσταση πολιορκίας, καθώς οι κυβερνητικοί προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχό της, έχοντας εδώ και καιρό αποκόψει την κύρια οδό του ανεφοδιασμού της.